Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και όπως είδατε από τον τίτλο σήμερα, βίντεο φιλοσοφίας για ένα μαγικό θέμα. Στα προηγούμενα βίντεο φιλοσοφίας μιλήσαμε για το τι είναι μαγιά και το τι εστί να σπάς αντικείμενα. Στο δεύτερο μιλήσαμε για το τι είναι η μανία των ανθρώπων για τα ρούχα. Και στο τρίτο θα μιλήσουμε, όπως είχα πει και στο ντοκιμαντέρ, για τις κοκορομαχίες. Τι εστί κοκορομαχία λοιπόν και τι μάχη, όπως έτα τον τίτλο. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη δικιά μου προσωπική γνώμη και την δικιά μου ηθική, ας πούμε, άποψη στο θέμα. Εννοείται είμαστε εδώ με τον κόκορα στο κοτέτσι του. Τώρα έχει ζευγαρώσει με την κότα, όπως είδατε. Χαρούμενος είναι. Εχθές πάλεψε κιόλας, με τον πρώην αρχηγό νίκησε. Αλλά δεν βιντεοσκοπήθηκε το όλο πράγμα, γιατί ήταν και ασταθής ο καιρός. Και μπορεί να βρέχε και όντως έπιασε βροχή και θα χάλαγε το κινητό και κρίμα είναι. Όμως, για να δούμε, μπαίνουμε στο θέμα σιγά σιγά. Χθες πάλεψε ο κόκορας και με λίγα λόγια σας λέω ότι θα το κινηματογραφούσα αν οι συνθήκες ήταν τέλειες. Αυτό θεωρείται κοκορομαχία λοιπόν? Είναι κάτι ανήθικο και παράνομο να κινηματογραφείς μία μάχη? Όμως το είπα τη λέξη μάχη και όπως έτα τον τίτλο, εγώ δίνω δύο έννοιες, της μάχης και της κοκορομαχίας. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή για να δούμε τι εστί μάχη και τι κοκορομαχία. Να τονίσω πως αυτοί οι δύο όροι είναι όροι που χρησιμοποιώ εγώ. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε περίσταση όποια φράση θέλει. Όμως ποιες είναι οι δύο περιστάσεις? Λοιπόν, πρώτα έχουμε τις κοκορομαχίες, που για μένα κοκορομαχία χαρακτηρίζω μια επίσημη μάχη, ας την πούμε έτσι επίσημη, όπου γίνεται στην αρένα με στοιχήματα, λεφτά, κοινό και προπονητές και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το κλασικό στερεοτυπικό που έχουν όλοι σαν εικόνα για τις κοκορομαχίες. Η μάχη τώρα τι είναι? Για μένα η μάχη είναι κάτι που διαδραματίζεται σε φυσικό περιβάλλον, όπως εδώ. Εδώ ας πούμε, άμα θα κινηματογραφούσα χθες, επειδή όπως είπα και όσο δεν ήταν πολύ καλός και φοβόμουν να βγάλω το κινητό έξω, θα κινηματογραφούσα και θα το κατανόμαζα ως μάχη. Για μένα η μάχη λοιπόν είναι η μάχη των δύο πουλερικών, η μονομαχία που διαδραματίζεται σε φυσικό περιβάλλον, όπως εδώ. Δεν υπάρχει αρένα, δεν υπάρχει κάποιο στούντιο, πώς να το πω, δεν ξέρω αν λέγονται ειδικά αυτά τα μέρη. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι όπου να θυμίζει αρένα. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι αρένες όπου παλεύουν τα κοκόρια είναι στρογγυλά κτίσματα, να τα πω. Όχι ακριβώς κτίσματα, γιατί σε ύψος είναι λίγο πιο ψηλά από τα κοκόρια. Είναι σαν μίνι κολοσσέο που χωράει δύο κοκόρια, να φανταστείτε, και γύρω-γύρω έχει το κοινό. Κάτι τέτοιο, στρογγυλό, με τους μονομάχους και γύρω-γύρω το κοινό. Σαν κολοσσέο, αλλά μινιατούρα και που χωράει μόνο δύο παλαιστές. Αρκετά μεγάλο βέβαια σε μήκος. 2 μέτρα περίπου, 2,5, μπορεί και παραπάνω για να έχουν χώρο να κινηθούν τα πουλιά. Και εκεί διαδραματίζονται οι επίσημες κοκορομαχίες, όπως τις λέγω, κοκορομαχίες και επίσημα. Εξάλλου η κοκορομαχία έχει συνδυαστεί η λέξη αυτή με το επίσημο event που υπάρχει το κοινό, όπως είπα, η αρένα και όλα αυτά. Η μάχη για μένα είναι κάτι που διαδραματίζεται στον φυσικό χώρο, στο φυσικό περιβάλλον. Στο YouTube υπάρχουν άπειρα βίντεο με κοκορομαχίες και μάχες. Τώρα, οι μάχες είναι πιο εύκολο κάποιος να τις δημοσιεύσει στον κόσμο του YouTube. Είναι και ένας τρόπος να μην φάει τόσο hate του τύπου, γιατί βάζεις τα πουλιά να παλεύουν, αυτό είναι παράνομο ή αυτό είναι ανήθικο και άλλα τέτοια ανόητα πράγματα. Γιατί στον κήπο φαινομενικά τα πουλιά ζούνε, συνυπάρχουν και μπορεί να πάει καυγάς και έτσι να το βγάλεις στη φόρα πιο εύκολα. Ή όπως εγώ, αν κινηματογραφούσα τη χθεσινή μάχη, θα το ονόμαζα μάχη για την κυριαρχία και όχι κοκορομαχία ή μάχη. Για να αποφύγω κι εγώ ανόητα τέτοια σχόλια.
Άμα, ας πούμε, κάποιος περίεργος έλεπε το βίντεο, θα είχα έναν τίτλο που είχε πιο πολύ, ας πούμε, επιστημονικό περιεχόμενο, που τεχνικός ήταν και αυτό, μάχη για την κυριαρχία. Ναι, είχα πει ότι τον αρχηγό Κόκορα, αν θυμάσαι, θα τον ξαναβάλω να παλεύσει, επειδή έχει και το αμάτι, αλλά... Όπως είχα πει και στο ντοκιμαντέρ, είναι θυσικό να χαζεύεις που λερικά να παλεύουν. Και σε λίγο θα μπούμε και σε αυτό το τομέα. Είναι ηθικό, είναι normal να χαζεύεις πουλιά να παλεύουν. Τέλος πάντων, ενίκησε αυτός εδώ ο καινούριος. Ο άλλος δεν έπαθε κάτι, μόνο μερικά τραύματα που θα υπουλωθούν πολύ σύντομα. Ήδη σήμερα είναι πολύ καλύτερα, ξεκίνησε να λαλάει για όσους έχουν απόρρια. Λοιπόν, οπότε, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η κοκορομαχία για μένα είναι το επίσημο event στην αρένα με το κοινό και η μάχη είναι κάτι που διαδραματίζεται στον κήπο. Τώρα για τις μάχες. Εννοείται πως όλα τα βιντεάκια μάχη που θα πετύχετε στο YouTube, σε κήπο, είναι όλα στημένα. Γιατί όπως σας έχω πει, ποτέ δεν συνυπάρχουν μαζί πολλά ενήλικα πλήρως ανεπτυγμένα σε ελληνικά ασύλο. Οπότε είναι στημένο. Αλλά όχι και τόσο στημένο ώστε να φανεί ως κοκορομαχία. Είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να προβάλλεις και τη μάχη, όπως είπα πριν. Λοιπόν, τώρα, εγώ είμαι κατά σε κάποια από τα δύο. Βασικά, σίγουρα καταλάβετε πως δεν είμαι κατά στην μάχη, στον κήπο. Είμαι κατά στις κοκορομαχίες τις επίσημες. Λοιπόν, ας το δούμε αυτό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές να βλέπει στο YouTube μάχες και κοκορομαχίες. Η αλήθεια είναι πως προτιμώ τις μάχες στο κήπο. Όταν λέω μάχες, να ξέρετε ότι εννοώ κήπο, και όταν λέω κοκορομαχίες, αρένα, για να μην το τονίζω συνέχεια, καταλάβατε. Λοιπόν, όσον αφορά τις κοκορομαχίες, έχω πιάσει τον εαυτό μου να βαριέται, να... Δεν ξέρω, δεν μου πολύ κάνει αίσθηση. Ίσως φταίει το τεχνητό περιβάλλον, το κοινό που έχει γύρω-γύρω, η φασαρία. Δεν μου βγάζει τόσο φυσικότητα. Ενώ έχω πιάσει τον εαυτό μου αντιθέτως να χαλαρώνει καμιά φορά βλέποντας μάχες στον κήπο. Ίσως είναι πιο φυσικό, ίσως μου θυμίζει τις μικρομάχες που κάνω εγώ με τα ηγετικά κοκόρια μου, δεν ξέρω. Μου βγάζει μια πιο φυσικότητα, αλήθεια είναι. Οπότε ναι, η προτίμησή μου είναι μάχες και όχι κοκορομαχίες. Τώρα θα πει κανείς, δεν κατάλαβα, είσαι κατά ή υπέρ στις κοκορομαχίες τουλάχιστον. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι είμαι απλώς ουδέτερος. Δεν θα πω ότι είμαι ούτε κατά ούτε υπέρ. Απλώς σου λέω ότι προτιμάω. Απλώς δεν προτιμάω το τεχνητό περιβάλλον στη μάχη. Δεν ξέρω, απλώς μου βγάζει κάτι το μη φυσικό. Όμως δεν είμαι απόλυτα κατά. Αλλά ούτε και υπέρ. Είμαι απλώς αδιαφορό. Η μάχη στον κήπο αντιθέτως μου βγάζει κάτι πιο φυσικό, κάτι πιο normal και ασυναισθημένο. Τώρα, γιατί είναι θυστικό να χαζεύεις πουλερικά, θα ρωτάτε πολύ, να παλεύουν. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι ανεξήγητο. Είναι, δεν ξέρω, ίσως φταίει η τέχνη που έχουν στην πάλη, οι κινήσεις, η δεξιότητα, οι μοναδικές κινήσεις που έχει αυτή η φυλή. Γιατί δεν είναι το ίδιο ωραίο να χαζεύεις δύο κοινά κοτόπουλα με αζίλ, άλλο τα κοινά κοτόπουλα, άλλο τα αζίλ συμμάχη. Οπότε, ναι, τεχνικώς αδιαφορώ προς δεν μου αρέσουν οι κοκορομαχίες και είμαι πιο φαν της μάχης σε φυσικό περιβάλλον. Πουτσάος, όπως είπα και πριν, είναι κάτι που κάνω, αλλά κυρίως για να διεκθετήσω θέματα ιεραρχίας και αρχηγίας στα πουλιά μου. Δεν είναι ότι έχω τόσα πουλερικά για πέταμα και απλώς κάνω μία μάχη έτσι επειδή βαριέμαι. Οι περισσότερες μάχες που θα κάνω θα είναι πάντα για την προπόνηση μελλοντικών αρχηγών ή για να βγει νέος αρχηγός, που τότε είναι μάχη μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά πρόκειται για φυσικό σκοπό και όχι να κάνω εγώ τόσο την πλάκα μου ή κάτι άλλο. Οπότε, ναι, όπως καταλάβετε, εγώ δεν παίρνω μέρος σε κοκορομαχίες, βλέπω μόνο τις δικές μου μάχες στο κήπο. Εξάλλου είμαι αρκετά τσιγκούνς για να ρισκάρω στοιχήματα σε κοκορομαχίες. Οπότε προτιμώ να τις βλέπω στο ίντερνετ άμα θέλω να δω, παρά να πάρω μέρος, γιατί παρά είμαι τσιγκούνης, η αλήθεια είναι, και αυτό είναι αλήθεια, για να ρισκάρω λεφτά και χρηματικό ποσό μόνο και μόνο για δύο δεινόσαυρους που παλεύουν. Αν θέλω να δω δεινομαχίες,
θα κάνω στον κήπο μου. Και θα πάρω στοίχημα με τον εαυτό μου και θα τα πάρω εγώ. Καλό, ε. Αν και ακούγεται λίγο μοναχικό τώρα που το σκάνω, ξανασκέφτομαι. Οπότε, καταλήξαμε πάνω κάτω για μένα τι εστί μάχη και τι κοκορομαχία. Σε τι είμαι, ας πούμε, υπέρ και σε τι όχι τόσο. Υπέρ ή μη φαν. Και ναι, οι μάχες στον κήπο, ξανατονίζω, όσες ζείτε είναι όλες τιμένες. Πολύ λίγες να είναι φυσικές. Και πάμε τώρα σε έναν άλλο βασικό τομέα, αφού ξεμπερδέψαμε τα δικά μου θέματα, αν είμαι υπέρ ή κατά, τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Πάμε τώρα σε έναν άλλο βασικό τομέα που ίσως πολλοί έχετε αναρωτηθεί. Αυτό είναι ηθικό, είναι ανήθικο, είναι παράνομο, είναι κακοποίηση απέναντι στους δεινόσαυρους φίλους μας. Θα απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Πάμε πρώτα στο ερώτημα παράνομο, που είναι και πολύ εύκολο να λυθεί. Λοιπόν, στην Ελλάδα, η επίσημη κοκορομαχία με την αρένα της, τα στοιχήματά της και αυτά είναι παράνομη. Εννοείται πως σίγουρα γίνονται, εγώ όμως δεν ξέρω που γίνονται και αυτό όντως το λέω ειλικρινά, αυτό δεν ξέρω που γίνεται. Η πικρατή ησυχία, αυτή η μικρή ήχη που ακούτε βγαίνω από τη γαλοπούλα και κάτι έχει εντοπίσει. Με μισό λεπτό επιστρέφω. Okay, φίλοι μου, άκυρος ο συναγερμός με τις γαλοπούλες. Δεν είδα κάτι ύποπτο. Επιστρέφουμε στο θέμα μας λοιπόν. Η κοκορομαχία στην Ελλάδα και σε αρκετά κράτη και έθνη του κόσμου θεωρούνται παράνομες. Οι επίσημες πάντα, γιατί στον κήπο πρώτον, κανείς δεν ξέρει τι κάνει στον κήπο σου. Δεύτερον, από τη στιγμή που δεν έχει μορφή, ας το πούμε, σπορ και στοιχήματα και όλα αυτά, δεν μπορεί να σου πει κανείς κάτι. Οπότε, τεχνικώς, οι επίσημες κοκορομαχίες στο δικό μας χώρο είναι παράνομες. Κι ας κάποιοι τις κάνουν, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι. Τέλος πάντων, και δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε τώρα στον άλλο τομέα. Είναι κακοποίηση ζώου? Επειδή και αυτό μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα σαν ερώτηση και θα μου πει κανείς, καλά, πως ένα τόσο λεπτό ζήτημα όπως η κακοποίηση ζώων λύνεται τόσο εύκολα? Και θα σου απαντήσω εγώ, επειδή είμαι επιστήμονας και επειδή γνωρίζω από ζωάκια. Λοιπόν, κακοποίηση ζώων ή οτιδήποτε πράγματος παρεπιπτόντως δεν είναι μαγικό, έχουνε κάτσει μόνο και μόνο για να τους βγάζω βίντεο. Τι καλοί δεινόσαυροι. Είδατε, και μερικοί ασχολούνται με κοτόπουλα αυγοπαραγωγής και μαλακής. Τέλος πάντων, είναι κακοποίηση ή όχι? Λοιπόν, κακοποίηση ζώη οποιοδήποτε ζωντανού ή άβιου πλάσματος, άμα υπάρχει τέτοιο πράγμα, κακοποίηση άβιου πλάσματος, τέλος πάντων, είναι όταν ενεργείς άμεσα σε αυτό. Δηλαδή, κακοποίηση κοτόπουλου είναι άμα εγώ πιάσω αυτό τον κόκορα, ας πούμε, που τον βλέπω μπροστά μου, και τον αρχίσω στις μπουνιές και στις κλωτσιές επειδή δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι κακοποίηση ζώου. Επίσης, κακοποίηση είναι άμα πιάσω έναν άσχετο άνθρωπο και τον αρχίσω επίσης στις μπουνιές και στις κλωτσιές. Αυτό θεωρείται άμεση κακοποίηση. Είμαι ο πομπός και αυτός ο δέκτης. Κακοποίηση άβιου αντικειμένου είναι, μιας που το ανέφερα πριν, η πέτρα που την πετάω στο έδαφος ή τα μπουκάλια που σπάω στη μαγιά. Α, τώρα πέταξα την πέτρα και νόμιζε πως είναι φάει και σηκώθηκε. Τέλος πάντων, κακοποίηση. Λοιπόν, οι άνθρωποι είτε στη μάχη, αλλά πάντα αυτό τώρα για κακοποίηση μιλάμε για την επίσημη κοκορομαχία, όχι στη μάχη στον κήπο που όπως είπα μπορεί να έχει ως κίνητρο φυσικό σκοπό, όπως τον αρχηγό, την αρχηγία που είναι κάτι 100% φυσικό και νορμάλ να γίνεται. Για τις κοκορομαχίες πάντα μιλάμε από εδώ και πέρα, και για την κακοποίηση και για το ηθικό κομμάτι. Η μάχη στον κήπο είναι ότι πιο φυσικό μπορεί να γίνει, γιατί δεν ξέρεις στην πραγματικότητα ο καθένας τι θέλει να κάνει. Ναι, η μάχη στον κήπο όπως είπα είναι στημένες, αλλά στην τελική ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να θέλει να βγάλει αρχηγό κοτετσιού μέσα από αυτό, οπότε δεν μπορείς να το καταδικάσεις. Η κοκορομαχία είναι πιο καταδικαστέα όμως, ας πούμε. Λοιπόν, κακοποίηση. Είναι μερικοί μαντράχαλοι και βάζουν σε μια αρένα δύο δεινοσαύρους να παλέψουν μέχρι θανάτου. Από τη στιγμή που οι τύποι όμως δεν δέρνουν
ούτε έχουν κακοποιήσει ή εκβιάσει με κάποιο τρόπο τα κοτόπουλά τους να το κάνουν αυτό. Θέλω να πω, μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, αλλά οι κόκορες που είναι στις κοκορομαχίες δεν είναι ζωάκια του τσίρκου. Δεν έχουν φάει ξύλο πίσω από τη σκηνή, ούτε τα έχουν εκβιάσει με πίνα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όπως τα ζωάκια που βλέπουμε στο τσίρκο που behind the scenes τρώνε ξύλο, τα σουβλίζουν, τα μαστιγώνουν ή τα αφήνουν νηστικά. Αυτά τα πουλιά, όπως καταλάβατε και από το ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι αν το τόνισα τώρα, αν το τόνισω τώρα, μα είναι, γεννιούνται δολοφόνοι. Ούτε τα εκπαιδεύουν, ούτε τα εκβιάζουν με φαγητό, ούτε τα δέρνουν, ούτε τα αναβολιάζουν ή κάτι τέτοιο. Είναι 100% φυσική συμπεριφορά αυτών των πτηνών. Δεν υπάρχει behind the scenes κακοποίηση αυτών των ζώων. Δεν είναι, ας πούμε, εκτροφέας και τα αφήνει νηστικά. Βασικά, αν τα αφήνει νηστικά, δεν θα μπορούσαν να παλέψουν. Ας πούμε, να τα δέρνει για να τους δώσει να καταλάβουν ότι άμα δεν παλέψουν θα φάνε πολύ ξύλο μετά. Δεν είναι ζωάκια του τσίρκου, να τονίσω ξανά. Δεν είναι τίγρεις, λιοντάρια ή ελέφαντες που κακοποιούνται πίσω από τη σκηνή για να κάνουν τα ηλίθια κόλπα. Η μάχη είναι ένα 100% φυσικό πράγμα για όλα τα ζώα. Όλες οι μορφές ζωής παλεύουν σε έναν βαθμό. Ακόμα και η βραδική είναι τη χελώνα. Ακόμα και το κοάλα που θυμίζει τόσο χαριτωμένο, όταν είναι εποχή ζευγαρώματος, βγάζει ήχους και μοιάζει σαν δαιμονισμένο. Και για το μόνο ζώο που δεν ξέρω αν παλεύει είναι ο βραδύποδας. Τέλος πάντων. Άλλο αυτό. Με λίγα λόγια θέλω να πω πως η μάχη είναι 100% φυσική. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα κοκόρια δεν έχουν κάποια άμεση σχέση δέκτη πομπού σε θέμα κακοποίησης. Ο άνθρωπος απλώς μεγαλώνει τον κοκορά του. Ο κόκορας μεγαλώνει φυσιολογικά, δεν τρώει ξύλο, ούτε κακοποιείται κάπως και απλώς για μένα μπαίνει σε μια αρένα και παλεύει όπως θα πάλευε στον κήπο με έναν αντίπαλο για να διεκδικήσει την περιοχή και πιθανά θηλυκά. Οπότε αυτό είναι κακοποίηση. Λοιπόν, για μένα δεν το βλέπω κακοποίηση. Είναι απλώς η φυσική συμπεριφορά ενός ζώου όπου ενθαρρύνεται περισσότερο και διαδραματίζεται σε τεχνητό περιβάλλον. Ναι, η αλήθεια είναι πως τα βίντεο φιλοσοφίας πολλές φορές μπορεί να εκφέρουν τη δικιά μου γνώμη και να είναι υποκειμενικά. Αλλά επίσης το έχω σκεφτεί αρκετά και το έχω φιλοσοφήσει για να βγάλω αυτό το πόρισμα. Αλλά και πάλι, ίσως για κάποιους θεωρείται κακοποίηση. Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα κάπως λεπτό. Για μένα δεν θεωρείται, είναι κάτι 100% φυσικό. Απλώς διαδραματίζεται σε τεχνητό περιβάλλον. Και από τη στιγμή που αυτά τα όντα, όπως είπα και στο ντοκιμαντέρ, δεν νιώθουν καλά-καλά πόνο ή κούραση, τεχνικώς είναι τίποτα για αυτά. Περνάμε τώρα στον ηθικό τομέα. Είναι ηθικό να θες να βάλεις πουλερικά δεινόσαυρους να παλεύουν μέχρι θανάτου? Κάποιος θα πει όχι, ότι δεν είναι ηθικό και όχι με την άποψη ότι είναι κακοποιητικό απέναντι προς το ζώο, ότι είναι ανήθικο μόνο και μόνο επειδή θα θανατώσεις πιθανότατα ένα ζώο μόνο και μόνο για να κάνεις την πλάκα σου ή να βγάλεις λεφτά. Που αυτό όντως ακούγεται κάπως ανήθικο και όχι τόσο νορμάλ. Σε τελική, αν θες να βγάλεις λεφτά, υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι και πίστεψτε με, ούτε αυτοί που χάνουν τα κοκόρια τους το χαίρονται. Γιατί έχουν επενδύσει πάνω σε αυτά και να νικήσουν τα λεφτά, το κοκόρι μπορεί μετά να πεθάνει. Μπορεί να έχει εσωτερικά τραύματα ή οτιδήποτε άλλο, ποιος ξέρει. Οπότε ναι, ίσως είναι λίγο πιο ανήθικο να βάλεις τα κοτόπουλά σου να παλέψουν για λεφτά. Μιλάμε πάντα για τις κοκορομαχίες. Μια μάχη στον κήπο, να τονίσω, είναι και πάλι εκτός του κλάδου ηθικότητας. Γιατί, όπως είπα, μπορεί να εκπροσωπεύει πολλά άλλα ζητήματα, όπως την αρχηγία. Οπότε εκεί πιάνεται άμα τα κοτόπουλα παλέψουν και θανατωθούν. Γιατί ο αρχηγός μπορεί να σκοτώσει τον ηττημένο. Εκτός κι αν είναι εκεί ο ιδιοκτήτης και δει ότι η μάχη έχει λήξει και απομακρύνει τον ηττημένο για να μην χάσει τη ζωή του, όπως εγώ εχθές απομάκρυνα τον ηττημένο πρώην αρχηγό και τον έβαλα σε ένα κλουβί μόνο του για να αποκατασταθεί όσο μπορεί. Για τις κοκορομαχίες τώρα, αυτό όντως τεχνικώς είναι ανήθικο να θανατώνουμε πλάσματα μόνο και μόνο για λεφτά ή διασκέδαση. Είναι αρκετά ανόητο και περιττό, πιστεύω. Οπότε ναι, νομίζω αναλύσαμε σχετικά καλά τους τομείς της μάχης, της κοκορομαχίας, τι είναι ηθικό, τι ανήθικο, τι σωστό,
τι είναι το ένα και τι το άλλο. Ναι, ξέρω και φέρω αρκετά πολύ τη δικιά μου γνώμη σε αυτά τα θέματα. Αλλά είναι όπως τα έχω φιλοσοφήσει εγώ στην τελική. Οι φιλόσοφοι λένε τα πράγματα όπως τα έχουν φιλοσοφήσει ήδη, όχι όπως τα έχουν φιλοσοφήσει άλλοι. Δεν αντιγράφω κάποιον άλλον. Αλλά ποιον αντιγράψω, δεν νομίζω πως έχει βγάλει κανείς άλλος βίντεο για αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, καταλήγουμε σε αυτό. Κοκορομαχία είναι για μένα αυτό που διαδραματίζεται σε τεχνητό περιβάλλον, με στοιχήματα και λεφτά και κοινό και όλα αυτά. Μάχη είναι κάτι που διαδραματίζεται σε φυσικό περιβάλλον και μπορεί να αντιπροσωπεύει φυσικότατους σκοπούς όπως την αναπαραγωγή και την κυριαρχία, σε αντίθεση με τις κοκορομαχίες που αντιπροσωπεύουν σκοπούς χρημάτων και ψυχαγωγίας πιθανότατα. Μίλησαμε για το τι είναι ηθικό και είπαμε ότι ίσως δεν είναι τελικά τόσο ηθικό από άποψη ηθικής να θανατώνουμε ζώα μόνο και μόνο για διασκέδαση και λεφτά. Είπαμε αν είναι παράνομο, όπου είπαμε ότι στην Ελλάδα είναι παράνομο αλλά σίγουρα κάπου γίνεται, δεν ξέρουμε όμως πού. Είπαμε αν είναι κακοποίηση και βγάλαμε το συμπέρασμα πως μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι ίσως. Τεχνικός δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, για μένα τουλάχιστον. Οπότε φίλοι μου, κάναμε και το βίντεο φιλοσοφίας για το τι εστί μάχη και τι κοκορομαχία. Τώρα μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί τις λέξεις για όποια περίσταση θέλει, αλλά νομίζω πως οι περιστάσεις όπως τις χαρακτήρες θα ταιριάζουν μια χαρά. Κοκορομαχία, η αρένα και όλα αυτά, εξάλλου ο πιο πολλής κόσμος όταν ακούει κοκορομαχίες αμέσως του έρχεται στο μυαλό η αρένα και τα στοιχήματα. Και η μάχη νομίζω είναι η καλύτερη έκφραση για μια πάλη που γίνεται σε φυσικό περιβάλλον, είτε ενστημένη είτε όχι. Και αυτό ήταν το τρίτο βίντεο φιλοσοφίας φίλοι μου και το πρώτο βίντεο φιλοσοφίας που έχει να κάνει με ζώα και θα έρθουν σύντομα και άλλα βίντεο φιλοσοφίας με ζώα και για ζώα. Αντίο φίλοι μου!